Αρχής του Δήμου Σαλονικού. Καλωσορίζουμε τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής Ευασμιότητα, τον Νικόλαο, τους Άγιους Πατέρες της Ενορίας του Δήμου μας, τον βουλευτή, τον κύριο Σκορολιά από πάνω, την πρέσβη της Αλβανίας, κυρία Διάννα Ποποντάρη, τον ευλογέντα Δήμαρχο Μαρκοπούλου, κύριο Αλαγιάννη Κωνσταντίνο, τον Δήμαρχο Μαραθώνα, τον Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Παλιά Βασίλη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους, κυρία Πανταζή, κύριο Αγγελόπουλο και κύριο Πέφα, τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Μαρκοπούλου, κύριο Παπαδόπουλο, τον Διοικητή του Λιμενικού Τμήματος Παλαιάς Φώκιας, τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Δικτύου Συμπεραστατών, κύριο Μιχάλη, τον Διοικητή του Κέντρου Υγείας, κύριο Κίκα, εκπροσώπους της Φυλαϊκής Εισπύρωσης, του ΚΙΝΑΙ, του Συλλόγου Κριτών, εκπρόσωποι επίσης όλων των φορέων του Δήμου και καλούμε το Σεβασμιότατο προκειμένου να ξεκινήσει η τελετή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμεθυμών, κατά τη συνεπήγεια, μη αποστήσεις το Thank you.
στην πατρίδα. Να είμαι πιστό στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στου νόμου. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στου νόμου. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τέτοια χαρά δεν νομίζω ότι μου ξανάτυχε να δω έτσι σε δήμους. Χαίρομαι και εγώ ιδιαιτέρως για αυτό το συναπάντημα, μπορώ να πω, στο ξεκίνημα της νέας περίοδου. Κάθε ξεκίνημα έχει ελπίδα, έχει ευχές, έχει βαθιά οράματα και επιθυμίες. Εύχομαι όλα αυτά να εκπληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο. Καλή δύναμη, καλή υπομονή. Η ευημερία όλων μας πλέον είναι τόσο μεγάλη ανάγκη. Περιμένοντας από τους πολύ ψηλά, δεν θα καταφέρουμε πολλά. Όλοι μαζί όμως ενωμένοι, νομίζω μπορούμε να πετύχουμε αυτό που ποθούμε και ακόμη περισσότερο. Αυτό και σας ευχόμαστε. Καλή Δημαρχία. Τώρα σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, σεβαστέ, πατέρες, κύριε επίσημοι προσκεκλημένοι, γιατί αν προσφωνήσω έναν προς έναν, νομίζω πως θα καταναλώσω πάρα πολύ χρόνο. Κυρίες και κύριοι, συνδημότησες και συνδημότες, καλησπέρα. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, μιας και γίνεται ένα καινούριο ξεκίνημα μιας νέας δημοτικής περίοδου, μιας νέας δημοτικής αρχής. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βλέπω πάρα πολλά νέα πρόσωπα τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στα τοπικά συμβούλια και είμαι σίγουρος πως με αυτή την διάθεση και την ορμή και τη φρεσκάδα και την νιώτη που έρχεται στα όργανα διοίκησης του Δήμου θα μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να πετύχουμε ακόμη περισσότερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό μου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, που για 5 χρόνια, μπορώ να πω, μ' είχαν χάσει από το σπίτι. Πιστεύω ότι θα μπορέσω στο επόμενο διάστημα να τους διαθέσω λίγο περισσότερο χρόνο, ειδικά τα παιδιά μου θεωρώ πως το δικαιούνται, διότι τις ηλικίες αυτές δεν θα μπορέσω να τις ξαναζήσω στο μέλλον. Και θέλω να ευχηθώ στη νέα Δημοτική Αρχή καλή επιτυχία στο έργο σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Μερικά ακόμα μεγάλα ζητήματα όπως είναι της αποχέτευσης, όπως είναι των κινητηρίων, όπως είναι τα σχέδια πόλεως που απαιτούν λύσεις στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή, καλή δύναμη και καλή ευκαιρία. Στη συνέχεια καλούμε τον επικεφαλή του επιλαχώντα συνδυασμού Σαλονικός Νέα Πνοή, κύριο Τσιγαρίδα Χρήστο, για να σύγχρονα και να κοιτάξει. Σεβασμιότητε, επίσημοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, θα σταθώ σε μια λέξη που είπε ο Σεβασμιότητας προηγουμένως για την ελπίδα που βλέπει στα μάτια όλων σας που είναι γεμάτη η αίθουσα σήμερα. Και εμείς πιστεύουμε ότι με τη δικιά σας συνδρομή και τη δικιά σας πνοή θα έχουμε τις αλλαγές που απαιτούνται. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδημότες, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους όσους μας τίμησαν με την ψήφο τους τις εκλογές της 26ης Μαΐου και μας έφεραν στη θέση της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Αλλά κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τη νέα Δημοτική Αρχή και να της ευχηθώ να έχει δύναμη στη δύσκολη θητεία που αρχίζει από αύριο προς όφελος των Δημοτών μας. Εμείς, η νέα αντιπολιτευτική παράταξη, θα είμαστε αρρωγός σε κάθε τι που αφορά
το συμφέρον των συμπολιτών μας. Καλή δύναμη σε όλους μας. Και για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί,
είναι απαραίτητα δύο βασικά στοιχεία που αποτελούν και τους πυλώνες του πολιτικού μας πολιτισμού. Το ένα είναι η ενεργή συμμετοχή των συμπολιτών μας, η δημοκρατική συμμετοχή όλων των πολιτών του Δήμου μας, μια διαδικασία στην οποία έχουμε δοκιμαστεί και στο παρελθόν και αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο είναι η συνεργασία των δημοτικών παρατάξεων σε κλίμα εμπιστοσύνης και συνένεσης, όπως τουλάχιστον αυτό ήταν και το κλίμα και το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά και του ισχύοντος εκλογικού νόμου. Αφού για άλλη μια φορά και εγώ και οι συνεργάτες μου σας ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη εμπιστοσύνη και αγάπη που μας περιβάλλατε και αφού σας καλέσουμε να είσαστε δίπλα μας σε όλη αυτή την ανανεωμένη για όλους μας διαδρομή, σε αυτό το νέο ταξίδι που μαζί ξεκινήσαμε εδώ και πολλά χρόνια και το ανανεώσαμε για να το συνεχίσουμε για άλλα 4 χρόνια, σας ευχόμαστε κάθε καλό για προσωπική και οικογενειακή ευτυχία στο καθένα από εσάς, κάθε καλό στο Δήμο μας, κάθε καλό στην κοινωνία μας και να μην ξεχάσουμε κάτι πολύ σημαντικό που είναι σίγουρα πολύ και πιο σπουδαίο από αυτό που κάνουμε σήμερα. Να ευχηθούμε καλή τύχη και επιτυχία στο μέλλον των παιδιών που σήμερα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Πανεπιστημίου. Κύριε Ιωάννη, στα παιδιά μας, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε όλους από τα παιδιά.